Κάδης, πρόεδρος Επιτροπής Αγοράς, Επαγγελματικού Δημιουργητηρίου Θεσσαλονίκη. Για το θέμα μουσική, σήμερα από σήμερα λένε ότι είναι ελεύθερη η μουσική. Βέβαια δεν έχει γίνει η εξής διευκρίνηση. Όπως ξέρετε, οι οποίοι απαγορεύονται εκτός καταστημάτων και επιτρέπονται εσωτερικά. Η διάταξη που βγήκε λέει ότι επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα διευκρίνησης. Δηλαδή, ενώ η αστυνομική διάταξη που εφαρμόζεται σε όλα τα μαγαζιά απαγορεύει ηχεία σε εξωτερικούς χώρους, σήμερα μας επιτρέπουν να έχουμε μουσική μόνο έξω. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα θέμα. Όπως και εδώ στο μαγαζί, ας πούμε, που είμαστε στο Βλατζίδικο, δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική σήμερα. Μόνο αν είχαμε ηχεία έξω, που βέβαια δεν μας αφήνει η αστυνομία. Εμείς, σαν επιμελητήριο, θα στείλουμε μια επιστολή που πρέπει να διευκρινιστεί το όλο ζήτημα. Και οι πιο τυχαίοι είναι οι συνάδελφοι, οι οποίοι ξέρετε είναι μόνο υπαίθριος χώρος από την άδειά τους, από την πτήση τους, και μπορούν να έχουν μουσική. Οπότε, καλό θα είναι σήμερα να αναζητήσετε μαγαζιά τα οποία έχουν υπαίθριους χώρους, παράθυρα κλπ. Να μπορούν να πάνε να διασκεδάσουν. Στα παραλιακά, τώρα κοιτάξτε, όσοι έχουν μεγάλους χώρους έξω και είχαν ηχεία, μπορούν. Ας πούμε εδώ στην παραλία, να σου πω, συγκεκριμένα στα Ολίκης, η μουσική δεν μπορεί να παίζει από μέσα. Απαγορεύεται βάσει τη διάταξη. Έπρεπε να είχαν ηχεία έξω. Ηχεία έξω δεν μπορούν να βγάλουν τα παραλιακά μαγαζιά. Απαγορεύεται. Θα του γράψει η αστυνομία. Αυτή η αντίθεση. Μάλλον υπολογίσαν τα φέρετρα, τα νησιά για τις διακοπές. Εμάς δεν μας υπολογίσαν τις πόλεις. Πώς θα δουλέψουμε.